Καλημέρα σας, τι μου κάνετε αγάπες μου, πώς μου είστε? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα Παρασκευή θα πούμε την αγγελική κάρτα. Μάλλον η πιο σωστή έκφραση είναι από τις αγγελικές κάρτες ταρό, θα βγάλουμε την κάρτα της ημέρας. Εγώ ανακατεύω ήδη την τράπουλά μου. Έχω να σας πω ότι χθες που μιλούσαμε, που είχαμε πάει στο κτηνίατρο με τη Λούση, θα σας τη βάλω τη φωτογραφία να τη δείτε. Δυστυχώς, εντάξει, μικρή ζημιά, αλλά έχασε από το ένα ματάκι της λίγο την όραση, γιατί το είχε πληγώσει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Στο άλλο μάτι και λόγω, επειδή δεν είναι και κουτάβι, βλέπει, αλλά όχι τέλεια. Στο ματάκι αυτό έχει αρκετά μειωμένη όραση. Μπορώ να πω ότι στενοχωρήθηκα αρκετά. Μπορώ να πω ότι όμως από την άλλη τουλάχιστον ζωτικά είναι καλά. Είναι καλά, δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό μόνο, πρέπει να το διαχειριστεί και η ίδια και να το διαχειριστούμε και εδώ όλοι. Βασικά γι' αυτό είναι και λίγο πεσμένη. Αλλά όμως έχει την όρεξή της, τρώει, είναι καλά. Οπότε αυτό και μόνο με χαροποιεί ότι είναι καλά. Τώρα εντάξει, δεν βλέπει 100%, βλέπει 50% και λίγο πιο... λίγο, τι να κάνουμε. Θέλω να πω ότι αυτά τα σκουλαρίκια να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα και δημοσίως. Γεια σου Γιώτα! Καταρχήν να πω στη φίλη μου τη Γιώτα, την παλιά γειτόνισσά μου από το Κολωνάκι, πολλά φιλιά. Έτσι, Γιώτα, ξέρω ότι με παρακολουθείς και μου λες γιατί δεν λες εμένα μου λέει γεια. Γεια σου Γιώτα μου, Flowers Antonello, the super duper ever κατάστημα, ανθοπολείο, έτσι, γκουγκλάρετε, βάλτε το στο Instagram. Γεια σου Γιώτα μου εσύ. Λοιπόν, και η κάρτα της ημέρας η βασίλισσα του αέρα, αέρας, στα πανιά μας. Λοιπόν, η σημερινή μέρα μας λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Νομίζω το είχαμε πει και αυτό εχθές. Αλλά πρέπει αυτές οι αποφάσεις μας να μπορούν να είναι όσο πιο αντικειμενικές γίνεται. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε το υποκειμενικό. Βλέπουμε από τη δικιά μας σκοπιά μόνο. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αντικειμενικοί, να δούμε τα πράγματα και από την πλευρά του άλλου, αν βέβαια παίζει και κάτι τέτοιο ότι και κάποιοι άλλοι μέσα εμπλέκονται σε κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Επίσης, πολλές φορές, αν με παρακολουθείτε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν το κάνετε γι' αυτό, θα δείτε ότι λέω ξεκαθάρισμα, declutter που λένε και στα αγγλικά, γιατί να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, βγάλτε από τη ζωή σας ό,τι δεν σας χρειάζεται, ό,τι δεν σας είναι καλό. Είναι η εποχή, είναι η άνοιξη και ξέρουμε ότι ανεβοκατεβάζουμε και τα ρούχα, αλλάζουμε, πετάμε, τι δεν φορέσαμε, τι δεν κάναμε. Ακριβώς αυτό μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, στη ψυχή μας. Σε κάθε άνθρωπο που δεν είναι κοντά μας, πραγματικά κοντά μας εννοώ, έτσι. Μπορεί να είναι δίπλα μας, αλλά να είναι αλλού για αλλού. Λοιπόν, αυτό κάνουμε αυτή την εποχή, ξεκαθάρισμα της ψυχής μας και θα απορρίψουμε, δηλαδή ό,τι δεν μας χρησιμεύει το απορρίπτουμε και φυσικά θα, να μην μας πάρει από κάτω γιατί έχουμε βγει έξω από αυτό που περάσαμε όλοι αυτό το διάστημα, έστω 2-3 μέρες και μας έχει κάνει πάρα πολύ καλό και μπορούμε τουλάχιστον να βλέπουμε με χιούμορ κάποιες καταστάσεις, όσο μπορούμε, όσο μας έχει μείνει και όσο από εδώ και πέρα θα πρέπει να το εντάξουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Και όταν λέω χιούμορ, εννοώ να βλέπουμε κάποιες καταστάσεις περισσότερο από την καλή πλευρά, αν γίνεται, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί και να είναι ένας χωρισμός, μπορεί και να είναι αυτό το ξεκαθάρισμα ανθρώπων. Μας λυπεί το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να σταθούν δίπλα μας όπως θέλαμε εμείς, αλλά δεν πειράζει, είναι για κάποιους άλλους ή για αυτούς που τους χρειάζονται. Αυτά μας λέει λοιπόν η Βασίλισσα του Αέρα, θα σας δείξω και την κάρτα, θα τη δείτε και θα βάλω
Και το... θα βάλω να δείτε και τη Λούση, το μωρό μου. Επίσης να πω ότι κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε ήδη κάνει, να είμαστε γεροί, δυνατοί, να μεγαλώσει και το κανάλι. Και αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε και με ένα μικρό ποσό, να με βοηθήσετε και εμένα. Και μπορώ να πω ότι θέλω σχόλια από εσάς. Θέλω να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και για το βιβλίο μου, το Σκοπηρές Συμφωνίες. Θα δείτε στο 2-3 στο προχθεσινό βίντεο που το έβαλα, αλλά και στο link που θα βάλω κάτω στην περιγραφή, ότι μπορείτε να πάρετε και εκεί μέρος, κάτω από το ή και εδώ να γράψετε σχόλιο ότι το θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα και από το mail μου και από εδώ και από τη σελίδα μου στο Facebook Books and More. Αν το θέλετε, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο από τις εκδόσεις Ιβίσκος και μπορώ να πω ότι δίνει λύσεις σε πολλά πράγματα. Είναι βιβλίο αυτογνωσίας. Βιβλίο που μπορείτε να το ανοίγετε, να το διαβάζετε, όχι σαν ένα μυθιστόρημα, αλλά όποτε το έχετε ανάγκη, όποτε θέλετε να βρείτε λύσεις σε πράγματα που, και καταστάσεις που σας απασχολούν και μας απασχολούν όλους. Μηδενός και μηδενούς εξαιρωμένου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Την καλημέρα μου, πολλά φιλιά. Τι άλλο να πω. Έχει ωραίο ήλιο έξω, παιδιά. Καλή μας μέρα. Να είμαστε καλά.